Τεράστια παιχνίδια στη Λιβύη με στόχο τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, ενώ στη μέση έχουμε το παράνομο τουρκο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, καθώς η χώρα μας θα ξεκινήσει σύντομα εξορήξεις νοτίου της Κρήτης. Οι Ηνωμένε Πολιτείε επένεσαν τη δέσμευση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Λιβικού Στρατού, υποστράτηχο Μουχάμεν Αλ Χασάντ, και του αρχηγού του Επιτελείου τη Πολιτοφυλακή, του Χαφτάρ Αμπτέλ Ραζέ Καλναντούρι να τον Λιβικό Στρατό. Αυτό έγινε σύμφωνα με δήλωση του διοικητή των Αμερικανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων στην Αφρική, Αφρικόμ, υποστράτη Γουλάνγκλεϊ, κατά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τους Αλ Χασάν και τον Αλ Ναντούρι στην Ιταλική πρωτεύουσα, στο περιθώριο τη συμμετοχή του στη διάσκεψη των αρχηγών άμυνα τη Αφρική που διοργανώθηκε από τον ίδιο. Ο φιλότρουκος πρωθυπουργός της Λεβίης αναζητά σχέσεις με το Ισραήλ. Ενημερωμένες λιβικές πηγές ανέφεραν ότι ο Τμπέιμπα, Πρωθυπουργό της προσωρινής κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στην Τρίπολη, εργάζεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς για την εξομάλυση των σχέσεων με το Ισραήλ μέσω του Άμπου Ντάμπι. Ο ίδιος ζήτησε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για να συνεχίσει στην κυβέρνηση με αντάλλαγμα την εξομάλυση και το άνοιγμα των σχέσεων. Ο Ντμπαϊμπά έχει σχηματίσει μια ειδική ομάδα για να συντονίσει με το Ισραήλ με επικεφαλή στο Λίβιο πρεσβευτή στο Αμπουντάμπι, Ντάμπι, Αλ είπε η πηγή. Ο Αλ Σαϊμπάνη συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ισραηλινής Μοσάντ στην πρωτεύουσα των Εμμυράτων στις αρχές Φεβρουαρίου, παρουσία προσωπικότητων των Εμμυράτων και ζήτησε την αμερικανική υποστήριξη για την κυβέρνηση του Ντμπαϊμπά προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία. Ζήτησε επίσης να αναβληθούν οι προεδρικές εκλογές με το πρόσχημα της έλλειψης κατάλληλων συνδικών σε αντάλλαγμα την εξομάλυση των σχέσεων με το Τελαβίβ και τον συντονισμό σε μια σειρά περιφερειακών ζητημάτων, έτσι επιβεβαίωσε η πηγή. Ο Τμπεϊπά έστειλε επίση τον Υπουργό Εργασία του στι 25 Φεβρουαρίου να επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα, προκειμένου να φέρει Παλαιστίνιου εργάτε στη Λιβύη. Όπω βλέπουμε, τα παιχνίδια πίσω από την πλάτη τη Ελλάδο είναι τεράστια, ειδικά από την κυβέρνηση του Τμπέιμπα, ο οποίο θα συμμαχίσει ακόμα και με του Αριανού για να μείνει στην εξουσία, δίνοντα νομιμότητα στι συμβάσει που έχει υπογράψει με την Τουρκία και αφορούν άμεσα την Ελλάδα. Αν ενωθεί τώρα ο Λιβικό στρατό, η δύναμη του Χαφτάρ θα μειωθεί δραστικά, ενώ όλα τα σενάρια είναι εναντίον τη χώρα μα λόγω του Λίβιου Πρωθυπουργού και των σχεδίων Ερτογάν για τη χώρα αυτή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.